Σταμάτησε την τρίπλα και χωρίς λύσεις. Rebound από τον Στίβενσον μέσα από τα χέρια του Νέλσον. Καλάθι και φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο του Μπέτς. Εδώ το Μαρούσι σχεδόν από το τίποτα πήρε μια πολύτιμη ανάσα. Πολλαπλό κέρδος. Ο Στίβενσον διεκδίκησε μια φάση που έμοιαζε χαμένη μετά το άστοχο σου του μαύρο κεφαλίδι. Ο Νέλσον ήταν σε ευνοϊκή θέση, αλλά δείτε εδώ, δεν μπορούσε να ελέγξει την μπάλα. Ο Μπέτς. Ο Μπέτς. Ο Μπέτς έκανε ένα φάουλ αγγίγματος, θα έλεγα. Το οποίο ήταν το τέταρτο του. Νέλσον Ράιτ. Για πρώτη φορά, χωρίς βολές δηλαδή. Νέλσον Ράιτ. Για πρώτη φορά, χωρίς βολές δηλαδή. Νέλσον Ράιτ. Για πρώτη φορά, εύστοχος. 68-62. 4-0-4 και το τέλος. Το 2. Το 2. Στάθηκε και ζήτησε την μπάλα και χώρο από τους συμπαίκτες του. Συνεργάστηκε με τον Αγαδάκο. Καλάθι. Φωνάζουν και για φάουλ οι άνθρωποι του Άρη και ίσως θα μπορούσε να δοθεί ένα τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, οι διαιτητές πάντα ξέρουν καλύτερα από εμάς. 68-64. Ο Άρης απαντάει με δύο γρήγορα αναπάντητα καλάθια στο κρεσέντο του Αμαρουσίου. Εδώ και πάλι τα αναπάντητα καλάθια στο κρεσέντο του Αμαρουσίου. Εδώ και πάλι τα αναπάντητα καλάθια στο κρεσέντο του Αμαρουσίου. Εδώ και πάλι το lay-up του Λάζαρου Αγαδάκου. Έχει 4 πόντους. Ο Μπέτς πήγε στον πάγκο. Θα πιέσει όσο περισσότερο μπορεί τώρα ο Άρης. Μπάλα πήγε στον Καϊμακόγλου. Ο Άρης. Μπάλα πήγε στον Καϊμακόγλου. Ο Άρης. Μπάλα πήγε στον Καϊμακόγλου. Παρολίγο να κλέψει ο Τσαλδάρης. Εν τέλει σφυρίχθηκε φάουλ. Υπέρ του Κις. Τη στιγμή νόμισε ότι απλά η μπάλα ήταν out από την παρέμβαση του Τσαλδάρη. Ο οποίος διαφωνεί και το δείχνει με τις γκριμάτσες του. 46 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Βέβαια και out να ήταν η μπάλα θα ήταν για το Μαρούσι. Αλλά δεν θα είχε δύο εύκολους πόντους από τη γραμμή ο Κις. Δείτε εδώ. Αλλά δεν θα είχε δύο εύκολους πόντους από τη γραμμή ο Κις. Δείτε εδώ. Αλλά δεν θα είχε δύο εύκολους πόντους από τη γραμμή ο Κις. Δείτε εδώ. Εδώ βέβαια δεν ήταν δυνατό να δούμε τι ακριβώς συνέβη.